στα μαύρα η Κύπρος. Το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη οδήγησε τελικά τον Κυπριανό Παπά Ιωάννου στην αιωνιότητα. Οι επί δύο μέρες αγωνιώδης προσπάθειες εντοπισμού του 23χρονου φοιτητή επιβεβαίωσαν τον χειρότερο εφιάλτη οικογένειας, φίλων, συμφοιτητών, Κύπρου, Ελλάδας, βυθίζοντας άπαντες στο πένθος. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η οικογένεια του Κυπριανού ενημερώνεται τηλεφωνικώς από τη διεύθυνση του νοσοκομείου Λάρισας. Η σωρός του άτυχου νεαρού ταυτοποιήθηκε μέσω DNA. Χαίρετε. Ο Κυπριανός μας εκοιμήθη. Αιωνία η μνήμη αυτού. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Ο Κυπριανός βρισκόταν στο δεύτερο βαγόνι του μοιραίου τρένου επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη μετά από λιγοήμερες διακοπές με την αραβωνιαστικιά του στην Άνδρο. Οι δρόμοι των δύο χωρίστηκαν, με την νεαρή κοπέλα να επιστρέφει αεροπορικό στην Κύπρο και τον Κυπριανό να επιβιβάζεται μοιραίος στο τρένο του θανάτου. Τιμή μας που σε είχαμε στη ζωή μας, αγαπημένε μας Κύπρο. Τόσο όμορφη ψυχή σου και τόσο βαθιά πνευματικό παιδί που ήσουν, ενέπαινε στους πάντες να αγαπούν το Θεό και τους Αγίους με την αγάπη που τους έδειχνες εσύ. Πόσο απολάμβανες να ψάλεις και να υμνείς το Θεό. Τώρα βρίσκεσαι στην αγκαλιά του. Εμείς πονάμε που σε χάσαμε, αλλά ο ουρανός θα έχει τον πιο όμορφο άγγελο με την πιο όμορφη φωνή να ψάλει. Καλό παράδεισο, αγαπημένε μας, αιωνία η μνήμη σου. Έχαθηκε η υγεία από την πόδια. Το κλίμα είναι πολύ βαρύ, σαν ένα παιδί πολύ φιλήσιο, πολύ καλό. Τι κρίμα να πηγαίνουν τα παιδιά, τέτοια παιδιά άδικα. Λίγο πριν από τις 10 σήμερα το πρωί, τα μαντάτα έφτασαν και στην οικογένεια της Αναστασίας Αδαμίδου. Η σωρός της 24χρονης από την Πάφο ταυτοποιήθηκε με τη μέθοδο του DNA, επιβεβαιώνοντας το εφιαλτικότερο σενάριο για τους οικείους της. Το νήμα της ζωής του Κυπριανού και της Αναστασίας κόπηκε βία στα συντρίμια του τρένου. Όπως και δεκάδες άλλοι, ξεκίνησαν το ταξίδι τους χωρίς να αποχαιρετήσουν κανέναν. Χωρίς να μπορέσουν τελικώς να στείλουν το πολυπόθητο μήνυμα «Έφτασα». Αιωνία τους η μνήμη.